Οπωσδήποτε, να καταπολεμηθεί το έγκλημα. Δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο κυβέρνηση, όπως δεν έχει δείξει και προηγούμενη κυβέρνηση, προηγούμενες κυβερνήσεις. Και νομίζω ότι αυτό που γίνεται τώρα, να ταυτίζεται ένας ολόκληρος χώρος στο φοιτητικό κίνημα με παραβατικές πράξεις, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον λαθασμένος και αποπροσανατολιστικός. Η άκρα αριστερά ταυτίστηκε, όχι το φοιτητικό κίνημα, μην μπερδεύεστε. Στην άκρα αριστερά. Η άκρα αριστερά και η πανσπουδαστική. Η πανσπουδαστική λοιπόν είναι άκρα αριστερά που ταυτίζεται δεν με το δεν είπα ότι είναι άκρα αριστερά, είπα ότι η πανσπουδαστική και η άκρα αριστερά κάνουν τα μπάχαλα στα πανεπιστήμια. Μπράβο, αυτό είπα. Μπράβο, μα τώρα σοβαρά μιλάτε. Εντάξει. Σοβαρά το λέτε αυτό. Πράγματα. Είναι δυνατόν λέτε τέτοια πράγματα. Είναι δυνατόν. Είστε προβοκάτορος επαγγελματίας. Είναι αυτά που λέτε απαράδεκτα. Απαράδεκτα. Λοιπόν, είναι η άποψή σα. Από τότε που έχει καταργηθεί το άσυλο, η αιτία τη κυβέρνηση. Όπως και η είσοδος, υποτίθεται είσοδος, αποτυχημένη της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, έγινε ακριβώς με αυτή την αιτιολόγηση, ότι θα καταπολεμήσουμε το έγκλημα. Όποτε έχει μπει η Πανεπιστημιακή Αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα σε χώρους πανεπιστημίων, είναι για να πιάσει φοιτητές, απλούς φοιτητές, οι οποίοι υλοποιούν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Πάντως δεν υφίσταται Πανεπιστημιακή Αστυνομία, αυτό λέμε. Ναι, λέω ότι δεν υφίσταται γιατί, να το πω λαϊκά, έφαγε ήττα από το κίνημα το ίδιο. Από τους φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι οποίοι δεν αφήσαν να μπει γιατί μπορούν να λύσουν τα δικά τους ζητήματα πολύ πιο ήρεμα και πολύ πιο όμορφα και να μην μπαίνει κανείς δεύτερος, τρίτος, δια της βίας, προκειμένου με αυτό το άλοθη να λύσει ζητήματα εγκληματικότητας, ξαναλέω. Έχουμε 4-5 χρόνια που έχει καταργηθεί το άσυλο. Όλα τα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών κτλ. Συνεχίζουν να υπάρχουν. Mm-hmm. Συνεχίζουν να υπάρχουν. Ναι, εγώ περιμένω να δω και αν αυτοί οι τέσσερις οι οποίοι έχουν προσαχθεί σήμερα ήταν φοιτητές ή όχι. Να το δούμε. Κύριε Ιωαννίδη. Εντάξει, είναι ομολογία ενοχής η απόσυρση της κυρίας Ασημακοπούλου, προφανώς. Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει φυσικά να αναλάβει την πολιτική ευθύνη και η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εσωτερικών. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, τώρα δηλαδή, με την δική της πολιτική ευθύνη έχει γίνει αυτό, έχει ξεσπάσει αυτό. Άρα λοιπόν, ένα το κρατούμε αυτό. Δεύτερον, είναι σημαντικό ζήτημα νομίζω να θίξουμε. Εμείς, ξέρετε, σαν κόμμα, είχαμε εξ αρχής διαφωνία, ενστάσεις, σοβαρούς προβληματισμούς όσον αφορά το ζήτημα της επιστολικής ψήφου. Mm-hmm. Και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε ότι δημιουργεί όρους όλο αυτό το θέμα, όλη αυτή η διαδικασία για ανώθευση και χειραγώγηση. Εντάξει, αυτό δουλεύει. Αυτό γίνεται κάτι όμως για πρακτική, η οποία γίνεται σε πάρα πολλά κράτη και ναι. Λειτουργεί κανονικά. Δηλαδή, αν ως χώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε, είναι δικό μας πρόβλημα. Να το βρούμε να το φτιάξουμε το σύστημα όμως. Όπως φαίνεται, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Με συγχωρείτε. Επειδή αναφερόμαστε σε πολλά άλλα κράτη που το κάνουν και έχουν όμως και άλλα κράτη τα οποία το έχουν αποσύρει ως διαδικασία. Η Γαλλία το έκανε και το πήρε πίσω. Πρώτον. Δεύτερον, στις ΗΠΑ που γίνεται αυτό, έχουν βρεθεί ξεχασμένοι κάτι χιλιάδες φάκελοι. Άρα λοιπόν. Να μην αναφερόμαστε στη διεθνή πείρα μόνο όσον αφορά το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, αλλά να κοιτάξει και το τι δεν πρέπει να κάνει. Μάστε. Άρα λοιπόν είναι καθαρό αυτό και νομίζω ότι υπάρχουν ευθύνες εδώ. Τι να σας πω τώρα για τα οικονομικά του κ. Κασελάκη. Εντάξει. Να πάρει τις ευθύνες του, αν έχει. Να μιλήσουμε επί της ουσίας τώρα για την πολιτική που ο κ. Κασελάκης, ο κάθε κ. Κασελάκης, υλοποιεί και προβάλλει. Αυτή είναι η ουσία, κατά τη γνώμη μου. Μάστε. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο λαός μας καταρχήν πρέπει να σταματήσει να πληρώνει τα σπασμένα της κρίσης, της συμμετοχής της χώρας μας σε άδικους υπεριαλιστικούς πολέμους, της μετάβασης στην πράσινη ανάπτυξη που αυτό εκφράζεται σε τιμολόγια, σε τιμές στα ράφια. Ωραία. Οι αγρότες μας δεν έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο, έχουν οι εφοπλιστές χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα. Πρέπει να σταματήσει. Ωραία, αυτό το πράγμα.